εντυπωσιάζει το άθλημα της αντιπτέρησης, το οποίο χρόνο με το χρόνο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους αθλητές όλων των ηλικιών. Το μπάντμιντον, όπως είναι γνωστό, είναι μια παραλλαγή του τένις. Η ρακέτα είναι πολύ μακριά και πάρα πολύ ελαφριά. Είναι, νομίζω, κάτω από 100 γραμμάρια. Και δεν υπάρχει μπαλάκι, υπάρχει ένας φελός, ο οποίος έχει φτερά χήνας, είναι πραγματικά φτερά χήνας. Και αν προσέξετε, περίπου σε κάθε φάση αλλάζουν το φτερό, διότι μετά από κάποιο δυνατό χτύπημα το φτερό χαλάει. Στο παγκόσμιο τουρνουά μπάντμιντον που διοργάνωσαν για πρώτη φορά στην Κρήτη, η Ελληνική Ομοσπονδία Αντιπτέρησης σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια αναδείχθηκαν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του αθλήματος που το καθιστούν ξεχωριστό. Το τουρνουά διεξήχθη τις προηγούμενες 4 ημέρες στο κλειστό γυμναστήριο του Κλαδισσού με τη συμμετοχή διακεκριμένων αθλητών από όλο τον κόσμο. Αυτοί που πραγματικά γνώριζαν για τον μπάντμιντον και βλέποντας το όλο επίπεδο και τους αγώνες εδώ, πραγματικά είναι ενθουσιασμένοι και θέλουν να ξεκινήσουν τον μπάντμιντον. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε ανθρώπους να το αγκαλιάζουν, διότι είναι ένα ολυμπιακό άθλημα, το οποίο πρέπει πάνω απ' όλα να έχεις αντίληψη. Έχουν έρθει αρκετά καλοί αθλητές, οι οποίοι συγκεντρώνουν βαθμούς, οι οποίοι έχουν στόχο τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε δει εκπληκτικό θέαμα, έχουμε γνωρίσει τον μπάντμιντον. Το μπάντμιντον είναι άθλημα για μικρούς και μεγάλους, απαιτεί αγάπη και πάθος για την αντιπτέρηση, άριστη φυσική κατάσταση και γρήγορα αντανακλαστικά. Αρχικά να αγαπάς το άθλημα, γιατί για να κάνεις κάτι πρέπει να το αγαπάς, αλλά πρέπει να έχεις και ταλέντο. Χρειάζεται να ξέρεις από τακτική στο γήπεδο. Όπως θα είδατε κι εσείς, διακτηνίζονται, θα το πω έτσι, από τη μία πλευρά του γηπέδου και βγάζουν το φτερό εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Και επίσης να πούμε ότι το άθλημα απαιτεί και πολύ υψηλές πνευματικές ικανότητες. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά συγχρόνως είναι και πολύ εύκολο για τον αρχάριο. Ξεκινώντας λοιπόν να παίζεις μπάντμιντον, θεωρείς ότι ξέρεις να παίζεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορία του μπάντμιντον. Λέγεται ότι φτάνει μέχρι την αρχαία Ελλάδα, όμως η σύγχρονη ονομασία του οφείλεται στον Δούκα του Μποφόρ και ειδικότερα στο κάστρο του όπου παίζονταν το άθλημα. Ξεκίνησα από την Αγγλία, από τον Λόρδο, ο οποίος ήταν μόνος του μέσα σε ένα χώρο και ήθελε να σπαταλήσει τον χρόνο του πιο δημιουργικά και ξεκίνησε λοιπόν να παίζει αυτό το μπάντμιντον μέσα στην επαυλή του. Και από εκεί και πέρα διαδόθηκε σε όλο το χώρο, σε όλο το κόσμο. Η ελληνική παρουσία στο παγκόσμιο ανοιχτό πρωτάθλημα μπάντμιντον που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό του Κλαδισσού ολοκληρώθηκε με πολύ καλές εμφανίσεις. Σημειωτέων ότι τα Χανιά είναι η μοναδική πόλη στην Κρήτη στην οποία έχει ιδρυθεί σωματείο εκμάθησης μπάντμιντον.